για να πάμε στην κυρία Κατερίνα Χατζικυριακίδου. Είναι εθελόντρια της ομάδας Save Your Hood. Να την καλησπερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε. Προχώρησαν εκεί οι εθελοντές, σε μια σημαντική δράση στην παραλία του Καράβολα, σωστά? Σωστά. Μ' ακούτε καλά? Βέβαια, μια χαρά, μια χαρά. Η Save Your Hood δεν ήταν η πρώτη μας δράση, βασικά, να το εξηγήσω λίγο. Είμαστε μια εθελοντική ομάδα που κάνουμε καθαρισμούς εθελοντικά, από μόνοι μας δηλαδή. Έχει ξεκινήσει εδώ πριν ένα χρόνο, όμως είναι πανελλήνια και υπάρχει σε πολλές πόλεις. Και συντονιζόμαστε, έχουμε ένα group στο Facebook και στο Messenger και συντονιζόμαστε, βρίσκουμε κάποια μέρη που έχουν ανάγκη. Έχουμε ασχοληθεί κατά κύρια βάση με παραλίες και συγκεκριμένα αυτήν που αναφέρατε, του Καράβολα, που είναι δίπλα από το Παγκρίτιο, γιατί υπάρχει τεράστιος όγκος σκουπιδιών και μεγάλη ανάγκη. Είχατε ξαναβρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο, αν δεν κάνω λάθος, πριν από ένα χρόνο? Έχουμε πάει αρκετές φορές, ναι. Αλήθεια είναι, σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει πριν ένα χρόνο και έχουμε πάει, μπορεί και 7-8, μπορεί και 10, δεν είμαι και ακριβώς σίγουρη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, γιατί βγάζει και η θάλασσα. Και επίσης αυτή η παραλία δεν καθαρίζεται. Και αυτό είναι το πλέον από το ανησυχητικό. Δήμο. Είναι όσα πλαστικά βγάζει η θάλασσα, θα τα δούμε βέβαια. Και μέσα στην κρίση, στην πανδημία, ξέρετε, οι μάσκες, τα αντισηπτικά. Το καλοκαίρι έχουμε να δούμε πολλά στις ελληνικές παραλίες και αμμουδιές, σύμφωνα με έρευνες. Ναι, ναι. Και θέλω λίγο να μπορώ να σχολιάσω κάτι στο προηγούμενο ρεπορτάζ που λέγατε για τα σκουπίδια. Επειδή λέγαμε για τα κιλά ανά άτομο, και ας πούμε ότι στη Δανία, για παράδειγμα, είναι λίγο περισσότερα από την Ελλάδα τα κιλά, όμως στη Δανία γίνεται πιο σοβαρή ανακύκλωση. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο τα πόσα κιλά παράγουμε σκουπίδια, είναι και το θέμα της ανακύκλωσης, που ας πούμε εδώ πέρα υπολειτουργεί όπως γνωρίζουμε όλοι, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει νοοτροπία, δεν υπάρχει καμία νομίζω, βέβαια. Όμως στη Δανία, επειδή έζησα 4 μήνες, είδα ότι υπάρχει μεγάλη οργάνωση με την ανακύκλωση και τα ξεχωρίζουν τα σκουπίδια έξω από το σπίτι και υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ για τα αναψυκτικά και παίρνουν κουπόνια για το σούπερ μάρκετ. Ναι. Οπότε έχει μεγάλη διαφορά και αυτό. Γιατί βλέπουμε τα κιλά, όπως είπατε, λέμε, έχει περισσότερα ανά άτομο. Κατά μέσο όρο ανά άτομο, ναι. Για παράδειγμα. Ναι, αλλά έχει σημασία ότι γίνεται ανακύκλωση, ενώ εδώ δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Ακριβώς. Είναι άλλη η νοοτροπία, άλλες οι υποδομές, άλλες οι χρηματοδοτήσεις, άλλες οι κατευθύνσεις. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μας, αν έχετε και κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, ή μπορώ να πω λίγο? Σας έχουμε ξαναγνωρίσει, αλλά πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, η αλήθεια είναι. Μια ομάδα με ανθρώπους σε εθελοντική βάση που εργάζονται προκειμένου να καθαρίσετε παραλίες, αμμουδιές, δημόσιους χώρους. Όσα δεν κάνουν οι περισσότεροι και η πλειονότητα, τα κάνετε εσείς. Ναι. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη από κάδους, δηλαδή να είναι σε πιο ενώ περισσότερα κάδοι, σημεία, ανά, ας πούμε, κάποια ακριβώς, μέτρα ακριβώς, ναι, σε περισσότερα σημεία και επίσης να υπάρχει και η σήμανση, γιατί ας πούμε σχεδόν πουθενά δεν το βλέπουμε ότι δεν πετάμε τα σκουπίδια κάτω, τα πετάμε στους κάδους εδώ τα σκουπίδια, δηλαδή τέτοιου τύπου σήμανση που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Μάλιστα, στο πρακτικό κομμάτι αυτό, λοιπόν. Και να μειώσουμε τα σκουπίδια μας που πετάμε. Η επόμενη δράση, θα υπάρξει επόμενη δράση, έχει ανακοινωθεί και ποιος μπορεί να συμμετέχει? Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ξανά δράση αυτό το Σαββατοκύριακο, είτε και το Σάββατο είτε την Κυριακή, είτε και τις 2 μέρες. Αυτό δεν είναι αυστηρά ότι κάνουμε μία μέρα. Αν είναι μερικά άτομα τη μία μέρα και την άλλη, γίνεται. Λοιπόν, όποιος θέλει να συμμετέχει μπορεί να έρθει να γίνει μέλος στην ομάδα στο group του Facebook που λέγεται Save Your Hood Ηράκλειο. Ναι. Και από εκεί βλέπει τις κοινοποιήσεις μας, δηλαδή κάνουμε κοινοποίηση όταν οργανώνουμε μια δράση και μέσω Messenger, δηλαδή μπορούμε να τον κάνουμε μέλος στο Messenger για να έχει και αυτός λόγο στην τοποθεσία, να κάνει οποιοδήποτε ερώτηση. Τέλεια. Να μας πάρει τηλέφωνο. Στο Facebook λοιπόν, δηλαδή, σωστά. Είμαστε όλοι ίσοι. Ναι, δεν είναι κάποιος ο αρχηγός ή... Όχι, είναι μια ομάδα. Και ο καθένας έχει λόγο.
Αυτό. Με το καλό λοιπόν να αυξηθούν τα μέλη και οι εθελοντές της ομάδας. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε όσο μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Είναι πολύ όμορφες οι προθέσεις σας σε μια δύσκολη συγκυρία και σε μια νοοτροπία. Η αλήθεια είναι που έχουν οι περισσότεροι που δεν συμβαδίζει με τη λογική. Γιατί όταν πετάς κάτω τα σκουπίδια, ενώ μπορείς να τα βάλεις σε μια τσάντα και να τα πάρεις μαζί σου ή να τα πετάξεις ένα κάδο, νομίζω είναι θέμα λογικής από κάποια στιγμή μετά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Ναι, συμφωνώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.